Προλάβει να προωθήσει την μπάλα ο Ζαχίδη για τον Τάμαρη. Έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Κάνει κίνηση ο Νατέλ που είναι σε θέση offside. Μόνος του πάει ο Τάμαρη. Θέλει να μπει στην περιοχή. Μαζί με τον Χάμπο τον Κυριάκο θα βρεθεί στο έδαφος και θα καταλογίσει πέναλτι ο Βασίλης Δημητρίου με το δεξί του πόδι. Εδώ ακριβώς βρίσκει τον Τάμαρη. Παίρνει τώρα το ελεύθερο από τον διαιτητή. Εκτελεί, θα αποκρούσει ο Βάλε. Δεύτερη προσπάθεια, γκολ! 1-0 για τον Αποέλ στο 8ο λεπτό με τον Μούσαλ Τάμαρη. Ξανά έπεσε σωστά ο Βάλε, εξουδετέρωσε. Δεν υπήρξε κανείς όμως πάνω στον Τάμαρη, ο οποίος κινήθηκε πιο γρήγορα και με αυτό το πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τέταρτο τέρμα στη σεζόν για τον αποκτηθέντα το καλοκαίρι, άσο του Αποέλ. Εκτελεί ο Πέδρο, η κεφαλιά που έγινε, η μπάλα θα περάσει σε δεύτερο κόρνερ. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Έπεσαν δύο πάνω στον Ζαχίντ, έκλεψαν, Παπουλής μέσα στην περιοχή. Το γύρισμά του, πήγε για το τελείωμα ο Σαρδινέρο. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή απευθείας, αποκρούει ο Βάλε. Κάθετη από τον Σακέτη, ο Παπουλής, το σούτ με φάλτσο στα χέρια όμως του Βάτερμαν. Περέρα έχασε, Νατέλ, η μπάλα τώρα θα πάει στον Τάμαρη, κάνει κίνηση ο Ζαχίντ, δεξιά ο Ενσούε. Τάμαρη μέσα στην περιοχή, ο Ζαχίντ αποκρούει ο Βάλε. Ντε Βινσέντι με πάσα, πολύ ωραία για τον Ζαχίντ, δεν κατάφερε να γυρίσει. Στην εκτέλεση θα είναι ο Χάμπος ο Κυριάκου. Για το κέντρο της περιοχής πέρασε η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία, δεν ήταν καλό όμως το τελείωμα. Με τη μία αλλαγή παιχνιδιού, Ζαχίντ θα κάνει το γύρισμα, έπεσε ο Νατέλ, δεν προλάβε την μπάλα, ο Χαζού ήταν, με συγχωρείτε. Περνάει και αυτός από έναν αντίπαλο, περνάει εξαιρετική πάσα, η μεγάλη ευκαιρία. Το πλασέ θα γίνει τώρα, όχι, έγινε γύρισμα, Ζαχίντ απέναντι στο 2-0, υπάρχει πέναλτι. Κίτρινη για τον Βάλε που είναι η δεύτερη μετά από αυτή που είδε στο 7ο λεπτό. Αποβολή για τον Απόλλωνα. Τερματοφύλακα, εδώ ξανά η φάση από τον Τάμαρη, έφτασε η μπάλα στο Ζαχίντ, ήταν έτοιμο σε κενή εστία. Βλέπετε η μπάλα είχε περάσει από τον Βάλε. Εκτελεί, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. 2-0 για τον Αποέλ. Διπλασιάζει το προβάδισμά του. Έχασε την μπάλα ο Ιωάννου. Περέιρα. Θα προωθήσει την μπάλα Μάγκλιτσα. Το γύρισμα, κενή εστία σε κόρνερ από τον Καζού. Με πολύ φάλτσο έγινε κεφαλιά, γκολ! 2-1 για τον Απόλλωνα. Και δείτε τον πανηγυρισμό από το Σοφρόνι Αυγουστή. Εδώ ξανά η εκτέλεση του Περέιρα. Ήρθε ο Μάρκοβιτς, νίκησε τους πάντες στον αέρα και κάρφωσε την μπάλα. Συμπληρώνονται 10 λεπτά πρόσθετου χρόνου στο πρώτο ημίχρονο. Απευθείας η μπάλα στα δίχτυα. Απίστευτο γκολ στο 55-11 από τον Ατέλ, ο οποίος το πανηγυρίζει έξαλα. Ξανά η Οβίδα από τον Βραζιλιάνο, με όση δύναμη είχε, εξαιρετικά ευθύβολο. Με τον αρχηγό πλέον, τον Γιώργο Βασιλείου, πήρε το περιβραχιόν μετά την αντικατάσταση του Παπουλή, που έδωσε τη θέση του στον Κίσα. Ο Μάγκλιτσα πετάει μπροστά για τον Φοπαλά. Τρέχει να τον κλείσει ο Καρλάο. Ο Γάλλος θα τελειώσει τη φάση με ένα χλιαρό σουτ στο 53ο λεπτό, μέσω της οποίας μπορείτε να λάβετε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό Πρόβλεψε και κέρδισε. Ο Παλάφσε για τον Σακέτη. Σαρδινέρο, η σέντρα του, ευκαιρία μεγάλη, ο Φοπαλά, το μπλοκ που έβαλε ο Καζού. 1076 για τον Απόλλωνα, συνολικά 5741. Ο Ντε Βινσέντι, ευκαιρία, το πλασέ, 4-1. Στην πρώτη του καλή επίθεση, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο. Ο Αποέλ φτάνει σε τέρμα. Εδώ γίνεται το κλέψιμο. Ακολουθεί assist. Δεν υπάρχει offside στον Τάμαρη, ο οποίος εκτελεί με τη μία. Στέλνει την μπάλα να περάσει δίπλα από το σώμα του Τάσου Κίσα. Προστατεύει την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Γύρισε πολύ ωραία, έβγαλε ακόμα καλύτερη πάσα για τον Τάμαρη, ο οποίος θέλει να περάσει, μένει όρθιος. Ευκαιρία για τον Αποέλ, το γύρισμα, το σουτ, την μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Από τον Εμίλιο Ενσούε, 5-1 το Αποέλ στο 61ο λεπτό. Εδώ ξανά η φάση με τον Μπάλογκ να πετάει για τον Τάμαρη που έφυγε από κανονική θέση. Πέρασε τον αντίπαλό του, έμεινε όρθιος, είδε την κίνηση που έκανε ο Ενσούε, του έδωσε την μπάλα παρά την προσπάθεια που έγινε πίσω από τον Κίσα, από ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα. Αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας για το 5-1 του Αποέλ στο 61ο λεπτό, με δημιουργό τον Τάμαρη και εκτελεστή τον Ενσούε.
κεφαλιά του Πέδρο, η κεφαλιά από τον Ενσούε. Και πάλι Πέδρο γεμίζει στην περιοχή, κεφαλιά. Θα μπλοκάρει σταθερά ο Βάτερμαν. Στο 38ο λεπτό ιτήθηκε και από την ανόρθωση που του σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο και από τον Αποέλ που έβαλε τρία γκολ στο πρώτο 45 λεπτό. Μπάλογκ. Ωραίο γύρισμα, η καραμπόλα, η απομάκρυνση τελικά σε κόρνερ. Με ένα καινούριο σύστημα και με ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των αγώνων από αυτόν που μας είχε συνηθίσει από τον Τραμετσάνη. Σκέμπρι, δυνατή παλιά για τον Ρόμπερς. Έκανε το γύρισμα, ο Βάτερμαν θα παραχωρήσει κόρνερ.